των αγαθών και ζωής φορηγός, δεύτες κίνδυσον ημί, καθάρισον ημάς από πάσης Κυρίως και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Τι περνάθος αντίγονταν η Κυρία, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, έλεγε, πάλι λέει, σας μάζεψε όχι η δική μου παρουσία, αλλά η νηστεία που είναι θέμα σωτηρίας ψυχής. Για το θέμα αυτό, ο Ιερός Χρυσόστομος, ομιλώντας, έλεγε ότι ο Θεός το είχε θεσπίσει σαν νόμο βάλει, δηλαδή, που δεν χρειαζόταν να σκεφτεί κανείς να τον παραβήσει καμία περίπτωση το θέμα, το σωτηριώδες εκείνο της νηστείας. Στον Παράδεισο, όταν ζήτησε από τους προπάτορες από τα δέντρα του Παραδείσου να φάνε, αλλά ένα να μην το εγγίξουν με τα χέρια τους, γιατί τους περιμένει ο θάνατος, ζητούσε με αυτόν τον τρόπο να τηρήσουν ένα είδος νηστείας, μία μορφή νηστείας. Επαναλαμβάνω και τονίζω, γιατί τονίζεται αυτό από τον Άγιο Πατέρα, ότι είναι μία από τις πρώτες εντολές η εντολή
της νηστείας. Και αν θέλετε, όση ηλικία έχει το ανθρώπινο γένος, τόση είναι και της νηστείας η ηλικία. Όσα λοιπόν χρόνια είναι ο άνθρωπος, τόσο χρονών είναι και η νηστεία. Πρέπει να φέρουμε στο μυαλό μας ότι μέσα στον Παράδεισο που ζούσε ο Αδάμ και η Εύα δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν υπήρχε ούτε ο διάβολος να τον πειράξει πριν πέσει, επαναλαμβάνω, ούτε οι επιθυμίες που έχουμε εμείς ένα σωρό, ούτε οι κάποιοι άλλοι να τον ενοχλήσουν. Και εν τούτης ο Θεός, ενώ δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα, του είχε θέσει σαν όρο αυτό το είδος της νηστείας. Πριν καν πληγωθεί από τον διάβολο, πριν καν αρρωστήσει, ο Θεός φροντίζει να μην φτάσει ούτε στην πληγή ούτε στην αρρώστια ο Αδάμ και η Εύα. Και σαν ένα θα έλεγα νοητικό, ένα είδος προφύλαξης του είχε δώσει αυτό, το από όλα τα δέντρα δικαιούσε να φας, αλλά από ένα δεν θα φας γιατί θα πεθάνεις. Επαναλαμβάνω, ο όρος απαραβίαστος ήταν αυτός. Το απέδειξε άλλωστε και η συνέχεια, όταν ο Αδάμ και η Εύα δεν τήρησαν τον νόμο αυτό της νηστείας και σαν επακόλουθο ήρθε ο θάνατος και τα δεινά. Ασθένειες, κόπος, υδρότας, πόνος και η γη φύτρωνε από χίλια είδη τριβόλια και αγκάθια και παγίδες. Ο Μωυσής και ο Ηλίας που είχαν πλούτο από αρετές και ήσαν άγιοι, κάθε φορά που θα ύψωναν τα χέρια στο Θεό για να ζητήσουν κάτι από το Θεό, δεν είχαν να κάνουν τίποτε άλλο πριν παρά να καταφύγουν στο μέσο αυτό της νηστείας, στη νηστεία δηλαδή. Την είχαν μέσο για να σταθούν γονατιστοί στο Θεό, να υψώσουν τα χέρια και να ζητήσουν από το Θεό ό,τι ήθελαν να ζητήσουν. Η μοναχή, λέγει ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος, που αφήνουν τον κόσμο και καταφεύγουν στα βουνά και χτίζουν εκεί τις φωλιές τους, στην ησυχία, μακριά από τις επιδρομές της εγκόσμιας και τις επιθυμίες της εγκόσμιας. Συνομιλώντας με το Θεό δια της προσευχής, έχουν ισόβια, όχι
μία περίοδο όπως έχουμε εμείς, ή δύο περιόδους, ή σε ορισμένες μέρες της εβδομάδας την νηστεία, αλλά διαλέγουν σαν τρόπο ζωής, μόνιμο πια, μόνιμο, την νηστεία, την αγκαλιάζουν, την αγκαλιάζονται την νηστεία και από τη στιγμή που την αγκαλιάζουν και ύστερα ζουν μαζί με την νηστεία. Η νηστεία είναι η ζωή. Η παράβαση του νόμου της νηστείας είναι ο θάνατος. Ο Θεός άλλωστε ξεκάθαρα είπε, προτιμάς την νηστεία και να ανέβεις στον ουρανό ή την παράβαση και να κατέβεις στη γη. Γι' αυτό ακούμε και θα τα ακούμε όσο είμαστε στη γη επάνω. Γη ή και εις γη να πελεύσει. Πότε λέγεται αυτό? Την ώρα που ο ιερέας παίρνει το φτιάρι και ρίχνει το χώμα και το σκεπάζει, του το φωνάζει. Γη είσαι και στη γη πηγαίνεις. Και αυτό είναι συνέπεια αυτής της παράβασης, της εντολής της νηστείας. Επαναλαμβάνω, είναι παράβασης της εντολής της νηστείας. Ο θάνατος, το ότι ο άνθρωπος μπορούσε να γίνει πνεύμα αθάνατο, μπορούσε να γίνει άειλος και ακολούθησε δις παραβάσεως το θάνατο και σκεπάστηκε με τη γη από την οποία πάρθηκε και φτιάχτηκε. Είναι ένα είδος οργής, θα λέγαμε, Θεού, η συνέπεια του θανάτου επειδή παραβαίνουμε την νηστεία. Παραλαμβάνω, είναι ένα είδος οργής Θεού. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είδες πως ο Θεός αγανακτεί όταν η νηστεία περιφρονείται. Μάθε τώρα και πως εφραίνεται όταν αυτή τιμάται. Ευχαριστιέται ο Θεός, λέγει, όταν εμείς τιμάμε την νηστεία. Και καθώς δηλαδή όταν αυτή η νηστεία υβρίστηκε και ποδοπατήθηκε σε αυτόν που έβρισε την νηστεία με την παράβασή της, επέβαλε σαν ποινή το θάνατο. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι θανατοποινήτης από τη στιγμή που παραβαίνει την νηστεία. Είναι θανατοποινήτης. Έτσι πάλι και όταν η νηστεία τιμήθηκε, ανακάλεσε ο Θεός το θάνατο. Πήρε το θάνατο που είχε επιβάλει σαν ποινή πίσω. Γιατί θέλοντας να σου δείξει τη δύναμη της νηστείας, έδωσε την εξουσία, τη δύναμη δηλαδή, στην νηστεία. Η νηστεία από μονάχη της έχει τη δύναμη επάνω. Ή να πεθαίνουμε ή να ζούμε. Μας φαίνεται πάρα πολύ μικρό, πάρα πολύ σημαντικό. Και τι είναι να φάμε τη Δετάρτη, και τι είναι να φάμε την Παρασκευή, και τι είναι να μην νηστεύσουμε, τη στιγμή που ο ίδιος ο Χριστός έδειξε σαν τρόπο ζωής την νηστεία, τρόπο αθανασίας. Όταν 40 ημέρες και 40 νύχτες ο ίδιος εφήρμοσε σαν άνθρωπος επάνω στη γη αυτό το νόμο της νηστείας. Και έδωσε επομένως ο Θεός δύναμη στην νηστεία, εξουσία να οδηγεί ή στο θάνατο ή να καλεί τον θάνατο. Μετά λοιπόν την καταδικαστική απόφαση του Θεού, όταν ο άνθρωπος έφαγε από τον
απαγορευμένο κακό όπως λέμε εμείς, θα παράδει και την νηστεία, τότε έδωσε τη δύναμη αυτή, την εξουσία αυτή στην νηστεία. Και κάτι ακόμη. Μπορεί η νηστεία ενώ πηγαίνεις για το θάνατο και την κόλαση να σε πάρει από το δρόμο αυτό. Εφόσον την αγκαλιάσεις. Και μπορεί να σε αφήσει στη δύναμη του θανάτου εφόσον εσύ την περιφρονήσεις. Θα ήθελα να δούμε αυτή την πραγματικότητα, πώς ακριβώς την περιγράφει ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος. Γι' αυτό, για να δούμε αυτή τη μεγάλη πραγματικότητα, θα αναγνώσω από τον Άγιο Ιωάννη μερικά σχόλια πάνω στον προφήτη Ιωνά. Αλλά, εάν θέλετε, ας ακούσουμε και την ιστορία αυτή του προφήτη Ιωνά. Και έγινε, λέγει, λόγος Κυρίου προς τον προφήτη Ιωνά και του έλεγε «Ανάστηθη και πορεύθητη εις Νινεβή την πόλη τη μεγάλη». Του παραγγέλει ο Θεός του προφήτη Ιωνά, σήκω του λέει και πήγαινε στην πόλη Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη. Του τονίζει ότι ήταν η Νινεβή πόλη μεγάλη. Και το τονίζει ο Θεός όχι χωρίς κανένα άλλο λόγο, αλλά γνώριζε εκ των προτέρων ο Θεός ότι ο προφήτης δεν θα πήγαινε εκεί που του είπε ο Θεός, στην Νινεβή. Και αυτό του είπε, την πόλη τη μεγάλη, πρόσεξε το, είναι πόλη με πολύ λαό, σε αυτήν θα πας. Αλλά το τόνισε γιατί ήθελε να το συγκινήσει, σαν να του έλεγε «Σε περιμένει λαός πολλής να του μεταφέρεις το δικό μου το μήνυμα». Ποιο ήταν το μήνυμα που του είχε δώσει ο Θεός για αυτή την πόλη τη μεγάλη? Και θέλω να το προσέξουμε το σημείο, Του λέει «Πόλη μεγάλη». Για να δούμε κάτι λίγο πιο αργά, λίγο πιο ύστερα, και να το προσέξουμε ιδιαίτερα και το πράγμα. Το ποιο είναι εκείνο που θα δούμε. Πήγαινε λοιπόν, του λέει, και κάνε το κήρυγμά μου. Έτη τρεις είναι ημέρες και Νινεβή καταστραφήσεται. Σε τρεις ημέρες ακόμη και όχι παραπάνω καμία, αυτή που έχει πολύ λαό και είναι μεγάλη θα καταστραφεί. Το ερώτημα είναι, γιατί ο Θεός του τονίζει ιδιαίτερα, του το προλέγει, το προφητεύει δηλαδή, ότι από τη στιγμή που θα γυρίξεις και ύστερα, τρεις ημέρες ακριβώς θα χρειαστούν και θα καταστραφεί η Νινεβή. Του προλέγει, επαναλαμβάνω, τι, ότι θα καταστραφεί. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ότι προλέγει για να μην κάνει εκείνο που προλέγει ο Θεός. Παραλαμβάνω, προφητεύει κάτι για να μην το κάνει ο Θεός. Μήπως σε εμάς δεν λέει ου μη χεύσεις. Μήπως σε εμάς δεν λέει ότι ο Θεός, εάν δεν κάνεις αυτό, θα τιμωρηθείς, θα πας στην κόλαση, σε περιμένουν δεινά. Θέλει να αγκαλιάσουμε εμείς, ο Θεός, την κόλαση και τα φοβερά της κολάσεως. Αυτά δεν είναι κάτι που τα προλέγει ο Θεός. Γιατί τα προλέγει? Γιατί θέλει να αγκαλιάσουμε τα δεινά εκείνα εμείς? Όχι ασφαλώς, για να μας προλάβει από τα δεινά. Το ίδιο κάνει και εδώ. Λέγει,
τρεις ημέρες και μετά από αυτές η Νινεβή θα έχει καταστραφεί. Για ποιο λόγο λέει ο Θεός δίνει αυτή την προθεσμία τρεις ημέρες? Τρεις ημέρες, το προσέχουμε και το πράγμα, του τονίζει, είναι πολύ το πλήθος, μεγάλη η πόλης. Και ενώ είναι μεγάλη η πόλης, δεν βάζει σε ένα χρόνο για να μετανοήσουν ή σε ένα μήνα μετά από το κήρυγμα που θα κάνει ο Ιωνάς, ότι θα χρειαστεί τόσος ένας μήνας για να μετανοήσουν αυτές οι ψυχές, ή τόσο πολλές, αλλά τρεις ημέρες βάζει περιθώρια πάρα πολύ στενά ο Θεός. Μα, Κύριε, γιατί τόσο λίγο χρονική διάρκεια βάζεις σε αυτούς τους ανθρώπους, στους οποίους και λες ότι θα κατασταθούν, βάλε και λίγο παραπάνω για να μεταλλήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Όχι, τρεις ακριβώς ημέρες. Αυτός που είναι για να μετανοήσει, έχει τη διάθεση, όχι τρεις ημέρες, αλλά πολύ πιο μικρό χρονικό διάστημα, ελάχιστο. Είναι πολύς χρόνος το ελάχιστο για να μετανοήσει. Γιατί δείχνει καυτή επιθυμία για μετάνοια. Δείχνει πολύ την όρεξη για να γυρίσει, να αγκαλιάσει τον Θεό και να πει το Πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου. Γνώριζε ο Θεός ότι ήταν αρκετές τρεις ημέρες και τους Νινεβίτες για να μετανοήσουν. Ο Νοθρός, ο Τεμπέλης, ο Αμελής, και αιώνες να τον αφήσεις. Αιώνες. Ποτέ δεν θα κάνει μετάνοια σωστή και ποτέ δεν θα πει σωστά το ήμαρτον για να μετανοήσει και να γυρίσει την αγκαλιά του Θεού. Μην πάμε πολύ μακριά. Θα ακούσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και εσύ δεν ήσουν μια μικρή δούλα, υπερτριούλα, θα πλησιάσει τον Πέτρο, θα του πει και εσύ ήσουν μαζί με τους μαθητάς του Χριστού. Και ο Πέτρος και μία και δύο και τρεις φορές θα πει δεν ήμουνα, και μάλιστα με όρχο. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μια υπερετριούλα φοβήθηκε και αρνήθηκε. Και δεν υπάρχει μεγάλο αμάρτημα από την άρνηση. Πιο μεγάλο αμάρτημα από την άρνηση? Να πεις σε αρνούμε Χριστέ, δεν σε θέλω. Αλλά δεν χρειάστηκε πολύ ο Πέτρος για να καταλάβει τι έκανε και να μετανοήσει. Βγήκε λέει έξω μετά και μετανοημένος έκλαψε, και όχι απλώς έκλαψε, αλλά έκλαψε πικρά. Δεν χρειάστηκαν ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις ημέρες, αλλά μετά το αμάρτημά του βγήκε έξω ο Πέτρος και έκλαψε πικρά. Και βέβαια μας είναι γνωστό τι του ανέθεσε ο Χριστός του Πέτρου μετά ακριβώς από τη μετάνοιά του και το ύμαρτο που είπε στον Κύριο και το κλάμα το μεγάλο. Τον πλησίασε με την Ανάσταση και του είπε «Πέτρε με αγαπάς, Πέτρε με αγαπάς, Πέτρε με αγαπάς». Τρεις φορές του θύμισε το παράπτωμα εκείνο της αρνήσεως. Τρεις φορές. Και του λέει «Το ξέρω ότι με αγαπάς». Να μου πειμένεις την εκκλησία της Οικουμένης ολόκληρη, του λέει. Και ολόκληρη, βλέπω τον Πέτρο μας στάει μια εκκλησία στην πλάτη. Που σημαίνει ακριβώς αυτό. Του είχε αναθέσει ο Χριστός να κουμαντάρει την εκκλησία, να διευθύνει την εκκλησία ολόκληρη. Ακριβώς σαν πληρωμή
για τη μεγάλη αγάπη που έδειξε ο Πέτρος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και θυσιάστηκε για το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η Μπετάνια δεν είναι θέμα ημερών και θέμα χρόνων και θέμα ετών. Είναι θέμα καυτής επιθυμίας και επιστροφής στον Χριστό για να πούμε το ήμαρτον να μας ελεήσει για ό,τι στη ζωή μας κάνουμε. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, σαν αιτία της που την έγραψε την επιστολή, ήταν ένα αμάρτημα, ένα παράπτωμα σοβαρό που το έκανε ένας Κορίνθιος και που ζητάει με την επιστολή αυτή αυτόν που διέπραξε το αμάρτημα, ηθικό παράπτωμα ήτανε, πάρτε τον, λέει, από την εκκλησία, από μέσα, βγάλετε τον έξω, παραδώστε τον στον σατανά, άστε τον να τιμωρηθεί. Και τους συνέστη στη συνέχεια, θα πενθήσετε γι' αυτόν, λέει. Θα πενθήσετε γι' αυτόν που έκανε αυτό. Εμείς πενθούμε όταν πεθαίνει κάποιος άνθρωπος. Εμείς πενθούμε όταν κάτι, κάποιο βαρύ πένθος μας βρίσκει. Ο Απόστολος Παύλος συνιστά, όλη η Εκκλησία θα πενθήσει και θα προσευχηθεί για αυτόν που αμάρτησε. Γιατί ο ίδιος λέγει ότι είναι μεγάλη συμφορά η αμαρτία. Τόσο μεγάλη συμφορά που κουνάει συνθέμελα όχι τον άνθρωπο που την κάνει μόνο, όχι την Εκκλησία, γιατί τους έβαλε πενθήσουν. Φανταστείτε εμείς πόσο χαμπαρίζουμε από αμαρτία. Πόσο χαμπαρίζουμε από την αμαρτία που δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουμε και δεν εξομολογιόμαστε και πάλι λέμε τι έκανα και πάλι δεν κουνιόμαστε. Ο Απόστολος Παύλος σας λέει, θα τον βγάλετε έξω, θα τον παραδώσετε ζωντανά, να υποφέρει ο ίδιος, θα κλάψετε εσείς και θα πενθήσετε γι' αυτόν και θα προσευχηθείτε να ελεηθεί αυτός ο άνθρωπος. Ζητάει λοιπόν πένθος. Και βέβαια αυτός ο άνθρωπος μετανόησε και έκλαψε. Και συνέχεια λέγει, πάρτε τον τώρα και δείχτε του την αγάπη που του είχατε και πριν. Όλη η Εκκλησία πήρε μέρος στο πένθος, εκκλησιαστικό πένθος για μια αμαρτία μεγάλη και σοβαρή ενός μέρους της Εκκλησίας. Η Εκκλησία το ξέρουμε ότι είναι ένα σώμα. Πονάει το δαχτυλάκι, πονάει όλο το σώμα. Έτσι ζούσε η πρώτη χριστιανική Εκκλησία. Ο Ιωνάς λοιπόν, θέλω να το προσέξουμε, έλαβε την εντολή, μπήκε στο πλοίο μέσα, συνεχίζουμε για να δούμε ακριβώς το θέμα της μετάνοιας μιλάμε τώρα, και του βάρους που έχει αμαρτία. Πόσο βαρύ πράγμα είναι αμαρτία. Μπήκε μέσα στο πλοίο, όχι για να πάει στην Νινεβή, αλλά για να πάει σε άλλη κατεύθυνση που είχε το πλοίο. Ξεκίνησε το πλοίο προς το Πέλαγος και η θάλασσα άρχισε να πουλιέται, να διαμαρτύρεται. Τα κύματα σηκωνότανε βουνό, μάνιασε η θάλασσα και τα έχασαν ναύτες, κυβερνήτης και άρχισαν να πετούν τα πράγματα όλα μέσα στη θάλασσα. Η θάλασσα πιο πολύ άφριζε και πιο πολύ μάλιαζε. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, έχετε δει, λέει, αν δεν έχετε δει, έχετε ακούσει, ότι κάποιος δούλος έκλεψε, λέει, από το σπίτι κάποια πράγματα και έφυγε. Τον είδε κάποια άλλη δούλη και τον πήρε από πίσω. Μέχρι που είδε που πήγε,
Και εκεί που πήγε τον ενοχλούσε συνεχώς. Τα πράγματα του Κυρίου, τα πράγματα του Κυρίου, τα πράγματα του Κυρίου, φέρτα πίσω. Και δεν ησύχασε η δούλη μέχρι που πήρε τα πράγματα από τον κλέφτη και τα έφερε πάλι πίσω και ηρέμησε. Το ίδιο έκανε, λέει, και η άψυχη θάλασσα. Κούνησε, ξανακούνησε, ξανακούνησε τον Ιωνά, γιατί πήρε άλλο δρόμο από εκείνο που του δέταξε ο Κύριος του. Ο δούλος δεν υπάκουσε στον Κύριο. Και η δούλη θάλασσα κούνησε το σύμβουλο Ιωνά για να καταλάβει το λάθος του, για να κάνει αυτό που του είπε ο Κύριος. Αλλά ενώ πέταξαν όλα τα σκεύη στη θάλασσα, μήπως έφταιγε το βάρος του πλοίου, το πλοίο κουνιότανε και η θάλασσα μάνιαζε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν ήτανε το βάρος αυτό. Δεν βάρανε καθόλου, λέει. Δεν βάρανε καθόλου, λέει, ούτε τα σκεύη που ήταν μέσα, ούτε οι άνθρωποι που ήταν οι άλλοι μέσα, λέει. Ούτε το σώμα του Ιωνά. Ούτε το πλοίο βάρανε καθόλου, λέει. Η παρακοή που έκανε ο Ιωνάς, αυτή είχε όλο το βάρος. Αυτή κούναγε και τους απειλούσε να τους καταποντήσει. Και λέγει, μεγάλο βάρος είναι η αμαρτία. Και εμείς δεν χαβαρίζουμε και εμείς δεν καταλαβαίνουμε πόσο βάρος είναι. Ο προφήτης Ισαΐας χαρακτηρίζει, τα λέω όλα αυτά δεν δικά μου, ξένα είναι από τον Άγιο Άγιο Χρυσόστομο, είναι ό,τι ακούτε. Για να καταλάβουμε τι κάνουμε, πού πηγαίνουμε, πόσο αμαρτάνουμε και εμείς δεν κατανοούμε τι είναι η αμαρτία. Λέγει λοιπόν ο προφήτης Ισαΐας, μολύβι είναι η αμαρτία. Πόσο βαρύ είναι το μολύβι? Έτσι σαν το μολύβι είναι αμαρτία. Μήπως δεν διαβάζουμε στον εξάψαλμο Μιχάλη πρωί πρωί και στο σπίτι μας και στην εκκλησία, δεν λέμε εκεί στον Κύριο ότι υπερήρανε ανομία μου ως υφορτίον βαρύ? Δηλαδή οι αμαρτίες μου είναι από πάνω μου. Υπερήρανε, αυτό σημαίνει Μιχάλη, ότι είναι πάνω από το κεφάλι μου οι αμαρτίες μου και με καταπιέζουν σαν βαρύ φορτίο. Και μόνο αυτό, ο Χριστός μας δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ελάτε κοντά μου, δεύτε πρόσμε, πάντες υπερφορτισμένοι, όλοι εσείς που είστε παραφορτωμένοι. Με τι είστε παραφορτωμένοι? Μήπως με το σώμα σας? Δεν βαραίνει, λέει, το σώμα. Εκείνο που βαραίνουν είναι οι αμαρτίες που έχουμε στην πλάτη μας. Δεύτε πρόσμε υπερφορτισμένοι, κακό αναπαύσω, πάντες υπερφορτισμένοι, κακό αναπαύσω ημάς και εγώ θα σας αναπαύσω. Δεν ήταν λοιπόν η φύση του βάρους του σώματος του Ιωνά που κούναγε τη θάλασσα. Δεν ήταν τα σκεύη που κούναγαν τη θάλασσα. Δεν ήταν το πλοίο που κούναγε τη θάλασσα και παράτησαν και το τιμόνι ο κυβερνήτης και τα πράγματα και το πλοίο. Και λέει, και σήκωσαν τα χέρια ψηλά στο Θεό και τρέχουν στον Ιωνά και του λένε, έλα, του λέει, τον βρίσκουν να κοιμάται. Κοιμόταν, λέει, ο Ιωνάς. Όλοι ξύπνοι, μόνο ο Ιωνάς κοιμότανε. Σήκωσε και στα χέρια σου ψηλά στο Θεό, σε ποιο πιστεύεις, του λέει, Θεό, και παρακάλεσε τον εμείς μας εσπλαγιστεί. Και βέβαια έριξαν, λέει, και κλήρο, το ξέρουν πολύ καλά. Και ο κλήρος δεν έπεσε σε κανέναν άλλο παρά έπεσε στον Ιωνά. Και ο κλήρος ακόμα, λέει, και η θάλασσα με τη φουρτούνα, και ο κλήρος ακόμα, λέει, έδειξε ποιος ήταν ο φταίχτης. Και εδώ πήραν, λέει, να το καταποντήσουν τον Ιωνά στη θάλασσα, αφού τον είδαν ότι έφταιγε αυτός. Δεν είπανε, πάρτε τον, μας τυράγησε τόσες ώρες εδώ πέρα, μέσα στο πλοίο, και δεν μιλάει καθόλου ότι αυτός φταίει για αυτό το πράγμα. Ρίχτε τον να πήγε στη θάλασσα. Ούτε καν βάρβαροι ήσαν, αγράμματοι ήσαν, στο Θεό δεν πίστευαν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά τι έκαναν, λέει, έστησαν, λέει, δικαστήριο. Και τον πήραν μπροστά τους. Και βάλανε και μάρτυρες. Ποιοι ήταν οι μάρτυρες? Μάρτυρες ήταν, λέει, ο κλήρος που έριξαν και η θάλασσα που φώναζε. Αυτές είναι οι μάρτυρες.
Και οι δικαστές ήταν αυτοί. Από πού έρχεσαι, ποιος είσαι, πού πηγαίνεις, το ρώτησα. Και βέβαια ο Ιωνάς απολογήθηκε στους δικαστές του και είπε, πάρτε με και ρίχτε με στη θάλασσα, εγώ φταίω. Ένας ήταν ο Ιωνάς, ένας και μοναδικός, πολλοί αυτοί. Και όμως του σεβάστηκαν τη ζωή του Ιωνά. Και όμως αυτοί αγράμματοι, αυτοί αμόρφωτοι, δεν τον έριξαν στη θάλασσα τον Ιωνά. Τον ένα μόνο τον σεβάστηκαν. Και όταν εκείνος είπε ρίχτε με στη θάλασσα, τότε τον έριξαν τον Ιωνά στη θάλασσα. Το τονίζω αυτό για να το φέρω σε αντίθεση με εκείνο, γιατί το σχολιάζει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος και λέει καημένε Ιωνά, αυτοί λέει σε σεβάστηκαν εσένα που ήσουν ένας και εγώ σε στέλνω λέει σε μια μεγάλη πόλη να σώσεις. Αυτοί σώζουν τον ένα και εσύ δεν σώζεις τους πολλούς, σου στέλνω εγώ. Το καταλαβαίνετε. Εγώ σε στέλνω να σώσεις μια πόλη ολόκληρη με το θέλημά μου. Υπακοή για να δείξει μόνο σώζεται η πόλη. Και εσύ δεν το κάνεις εκείνο, προτιμάς να καταστραφεί η πόλη. Πας αλλού. Και αυτοί σου σέβονται τη ζωή σου, το άτομό σου, μια μονάδα, έναν άνθρωπο. Και βέβαια ρίχτηκε η ώρα στη θάλασσα, το ξέρουν πολύ καλά και το πράγμα. Όλα αυτά είναι σχόλια του Αγίου Χρυσοστόμου για να δούμε πώς πρέπει να σκεφτόμαστε, τι να κάνουμε όταν αμαρτάνουμε. Που αμαρτάνουμε και δεν καπαρίζουμε. Και ότι παρακολουθεί τον Ιωνά τον οδήγησε εκεί. Και ακόμη τον Ιωνά δεν σεβάστηκε μόνο το πλήρωμα και ο καπετάνιος, αλλά και η ίδια η θάλασσα και αυτό το κήτος θαλάσσινο ψάρι μεγάλο, λέει τον Ιωνά, μόλις τον πέταξαν τον καταήπιε. Και λέει ο Άγιος Πατέρας ο Χρυσόστομος ότι τον πήρε μέσα του και τον φύλαξε σαν να ήταν σε φυλακή, στεγανή πέρα για πέρα. Τον έβγαλε στην πόλη Νινεβή τον προφήτη Ιωνά. Ο Ιωνάς βέβαια κατάλαβε το λάθος του, σαν τον Πέτρο, και μετανόησε και το λάθος του Ιωνάς. Άλλωστε, έκανε μια θαυμάσια προσευχή που γράφεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, που δείχνει το μεγαλείο της ψυχής του Ιωνά και τη μετάνοιά του. Σαν άνθρωπος έπεσε, σαν προφήτης μετάνιωσε και βέβαια κήρυξε στους Νινεβίτες το κήρυγμα του Κυρίου. Έτι τρεις ημέρες και Νινεβή καταστραφήσετε. Τρεις ημέρες έχετε μπροστά σας, λέει, και Νινεβή θα καταστραφεί. Και αναφέρει μέσα η Αγία Γραφή ότι μέσα στις τρεις ημέρες μεγάλη, μικρή, βασιλιάς, λαός, οι πάντες μετανόησαν. Και ξέρετε τι έκαναν? Για να δείξουν ότι μετανόησαν, λέει η Αγία Γραφή, γιατί αυτό ήταν το μέσο, έβαζαν στάχτη στο κεφάλι και έκλαιγαν για τα αμαρτήματά τους. Ακόμα λέει και ο βασιλιάς άφησε το θρόνο, την Νινεβή, άφησε τα ρούχα τα ωραία, την αλουργίδα όπως ονομάζεται, και φόρεσε ένα σάκο και έβαλε στάχτη στο κεφάλι και μέσα στις τρεις ημέρες και αυτός μαζί με το λαό ζήτησε το έλεος του Θεού. Όχι, πολλοί τρεις ημέρες χρειάστηκαν. Και η Νινεβή βέβαια δεν καταστράφηκε, γιατί είναι μεγάλο το έργο της μετάνοιας. Ο Θεός ελεεί, ο Θεός σώζει εκείνους που μετανοούν και δίνει το έλεος του και την εσπλαγνία του. Αδελφοί μου, φοβερό πράγμα, λέει ο Χρυσόστομος, είναι η αμαρτία. Εκείνο που μας κάνει
και δεν ξέρουμε τι κάνουμε στη ζωή μας, που μας βγάζει τη λογική έξω από τη φυσική της κατάσταση, αυτό να το χωνέψουμε, να το καταλάβουμε. Δεν λειτουργεί φυσικά η λογική ποτέ και σε καμιά περίπτωση κάτω από τη δύναμη της αμαρτίας. Η αμαρτία την αχρηστεύει πέρα για πέρα. Από τη φυσική κατάσταση τη βγάζει στην παραφύση κατάσταση. Είναι εντελώς παραφύση ζωή, η ζωή της αμαρτίας για τη λογική του ανθρώπου. Ξέρετε τι λέει ο Ιωζάης ο Χρυσόστομος για αυτό το πράγμα. Όταν σκέπτεται και γεννάει την αμαρτία η λογική, πονάει και σχίζεται και υποφέρει. Και η μεν η γυναίκα λέει τα γεννάει, πονάει μεν, αλλά λυτρώνεται. Η δε λογική λέει ότι τα γεννάει την αμαρτία, γεννάει αλλά δεν λυτρώνεται. Τότε είναι που πας και υποφέρει και η πόνη της είναι φρικτή και φοβερή για τη λογική του ανθρώπου. Και τόση είναι φοβερή που αρχίζει και παραλογίζεται πια ο άνθρωπος. Δεν είναι πια στα λογικά. Ακόμη δεν λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι η αμαρτία είναι η μέθη της λογικής. Ο μεθυσμένος γνωρίζει πού βαδίζει και πού πηγαίνει. Βλέπει αν είναι μικρή λακκούβα ή αν είναι βάραθρος. Βλέπει αν είναι τείχος ή αν είναι ελεύθερος. Δεν γνωρίζει αν είναι ημέρα ή αν είναι νύχτα ο μεθυσμένος. Είναι αποπροσανατολισμένος, ζει μέσα σε βαθιά σκοτάδια. Σε μια τέτοια κατάσταση ζει ο άνθρωπος που ζει μέσα στην αμαρτία. Έτσι ζούμε και δεν καταλαβαίνουμε. Έτσι πορευόμαστε και δεν νιώθουμε. Αυτή είναι η κατάντια μια ψυχής αμαρτωλής και όμως ζει και είναι ο καλύτερος άνθρωπος εκείνος και καφιέται. Μα γιατί να πάω να αξιολογηθώ, γιατί να μετανοήσω, δεν έχω κάνει τίποτα, είμαι ο καλύτερος άνθρωπος. Παραλογισμός μεγάλος. Ποιος μπορεί να μας βγάλει από αυτή τη φοβερή κατάσταση και να μας οδηγήσει σε μια σωστή μετάνοια? Η νηστεία. Δεν υπάρχει άλλο δυνατό μέσο από την νηστεία. Η νηστεία έσωσε τον Ινεδίτης. Νίστεψαν όλοι, μικροί μεγάλοι. Ο Άγιος Ιερός Πατέρας Χρυσόστομος λέγει ότι θέλει να δεις πόση δύναμη έχει η νηστεία. Θέλει να δεις τα δαιμόνια, η νηστεία, τα κάνει ακίνητα σαν την πέτρα. Και ακόμη τα βγάζει και τα πετάει πολύ μακριά. Και παράδειγμα, έχουμε. Ο Κύριος μας είπε ότι εσείς οι μαθητές μου δεν βγάλατε τα δαιμόνια από τον άνθρωπο εκείνο τον καθαρινό, αλλά θέλετε να τα βγάζετε, σας δείχνω εγώ τον τρόπο. Και ένας είναι ο τρόπος. Τούτο το γένος που κακπορεύσετε, ενώ δεν είναι άλλο, η μία προσευχή και νηστεία. Είδε τον δαιμονισμένο μπροστά του ο Κύριος που υπέφερε, που είχε δαιμόνια και δεν μπορούσε να βγάλει απόσταση και λέει δεν υπάρχει ένας τρόπος για να βγούνε παρά μόνο με προσευχή και με νηστεία. Γιατί, λέγει, δεν πήραξε η φωτιά τους τις παιδες μέσα στο καμίνι, γιατί ήσαν από αμύαντο φτιαγμένα τα σώματά τους, μήπως δεν ήσαν σαν τα δικά μας, μήπως ήταν από άλλη ήλιο φτιαγμένα τα σώματά τους. Τρία παλικάρια μέσα στη φωτιά και όμως η φωτιά αδυνατούσε να τα πειράξει. Ήταν σώματα, λέει, νηστευτών, εγκρατευτών, σώματα, αγγελικά σώματα που δεν τα πήρασε φωτιά.
Έχει τη δύναμη η νηστεία να σε κάνει από άνθρωπο άγγελο. Έχει τη δύναμη η νηστεία να σου καθαρίσει αυτό το πραγματάκι εδώ μέσα. Να σου το κάνει καθαρό και να είναι, όπως λέει ο Δαβίδ, καρδία καθαρά, κτίσονε με ο Θεός. Και έτσι καθαρό να σου το κάνει. Ακόμη, ο Άγιος Πατέρας αναφέρει για τον προφήτη Δανιήλ που τον έριξε ο βασιλιάς μέσα στο λάκκο των λεόντων. Όχι, λέει ότι τα θηρία έχασαν τη δύναμή τους. Τον έριξε να το φάνε τον προφήτη Δανιήλ μέσα στο λάκκο. Τα λιοντάρια είχαν μέρες να φάνε, σαν πεινασμένα πολύ, επίτηδες, για να φάνε τα θεράματά τους. Όταν έπεσε όμως ο προφήτης μέσα ο Δανιήλ, παρότι είχαν λύσα επάνω στα λιοντάρια, αντί να φάνε τον προφήτη, υποτάσσονταν και τον έγλυφαν τον προφήτη. Σέβονταν το σώμα εκείνο του ανδρός, του νηστευτή, που περνούσε την ζωή του μέσα στην προσευχή και στην νηστεία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ξαναμπούμε στον παράδεισο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουμε χριστιανοί σωστοί από τον τρόπο εκείνο που έδειξε ο Κύριος, που έδειξαν οι Άγιοι, οι προφήτες, την νηστεία δηλαδή. Με την νηστεία μπορούμε να οδηγηθούμε σε σωστή μετάνοια. Αλλιώς είμαστε έξω φέρα για φέρα από τα όρια που η Εκκλησία μας έχει δεσπίσει. Η κοινωνία μας, η σύγχρονη κοινωνία, το βλέπετε, ζει έξω από τον νόμο εκείνο πέρα για πέρα. Καταναλωτική όσο δεν παίρνει. Άγνοια τεράστια από τα θρησκευτικά εκείνα ζητήματα που ο Κύριος μας ο ίδιος έδειξε όταν ήρθε πάνω στη γη. Αλλά αδελφοί μου, θέλουμε να λυθούμε από τα δεσμά που έχουμε. Μόνο η νηστεία μπορεί να μας απαλλάξει. Βέβαια, έχει συνοδεία και την προσευχή. Βέβαια, η νηστεία έχει συνοδεία και την νοημοσύνη. Δεν μπορεί να απαγκιστρώσουμε και να πούμε μόνο την νηστεία και να πούμε μόνο η νηστεία. Μόνο η προσευχή. Χρειάζεται και το έλεος μαζί και η νοημοσύνη που έχει δεσπίσει ο ίδιος ο Κύριος μας. Διάβαζα σήμερα, αδέρφια μου, το πρωί στο σπίτι μου, τη δεύτερη που σκορδίζω επιστολή, το 8ο κεφάλαιο. Και μου έκανε τεράστια εντύπωση. Και άλλη φορά το έχω διαβάσει. Αλλά λέω, κάτσε να δω και τα σχόλια που είχε από κάτω ο Τρεβέλας, που ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Ζητάει από τους Κορινθίους να στείλουν την οικονομία τους σαν ελεημοσύνη για την εκκλησία των Ιερουσαλήμων, που ήταν φτωχιά η εκκλησία των Ιερουσαλήμων. Θα στείλω, λέει, δύο συνεργάτες μου να τους δώσετε την ελεημοσύνη και για να τους φιλοτιμήσει, λέει χαρακτηριστικά, πάρτε για παράδειγμα τους Μακεδόνες. Τι κάνανε η Μακεδονική Εκκλησία, τι έκανε? Σε αυτούς είχε επιβάλει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ένα φοβερό φόρο. Τους έπαιρνε πάρα πολλά χρήματα. Τους είχε κλείσει, λέει, και τα μεταλλεία ακόμα. Είχαν μεταλλεύματα οι Μακεδόνες. Και δεν είχαν έσοδα. Περνούσαν μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση και φτώχεια. Ο Άγιος Παύλος, ο Απόστολος, ονομάζει κατά βάθος πτωχία, που σημαίνει είχαν ολοκληρωτική φτώχεια οι Μακεδόνες. Θα λέγαμε, δυσκολεύονταν να ζήσουν και να φάνε αυτοί οι άνθρωποι. Και είχαν δώσει, λέει, οι Μακεδόνες ελεημοσύνη υποδειγματική μέσα από αυτή τη μεγάλη δυστυχία που περνούσαν. Τους έλεγε, δεν βλέπετε τους Μακεδόνες, τι έκαναν? Βέβαια, δεν σας λέω, λέει, για παράδειγμα τέτοιο ώστε να μην έχετε εσείς να φάτε για να έχουν άλλοι να φάνε, αλλά τουλάχιστον δώστε σε αυτούς που δεν έχουν σε κάποια ισότητα ζωής να ζήσουν και αυτοί όπως και εσείς. Και μου έκανε τεράστια εντύπωση, μέσα από τη φτώχεια τους, το τονίζω, από τη φτώχεια τους, έλεγε να δώσουν ελεημοσύνη. Ζούμε σε μια τέτοια καταναλωτική κοινωνία, μέσα σε αυτό τον τροχό της κατανάλωσης ζούμε και εμείς, είτε έχουμε είτε δεν έχουμε,
καλό περνάμε και ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι όντως δυστυχισμένοι και δεν έχουν να πάμε. Είναι ένας τρόπος μετάνοιας και αυτός. Σε κάθε κήρυγμα του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τον έδειχνε και τον έλεγε: μην ξεχνάτε εκείνους που δεν έχουν να φάνε. Γιατί κι αν μετανοείτε, μάτιν μετανοείτε. Δεν υπάρχει μετάνοια αν δεν ελεγείς στο φτωχό άνθρωπο. Αφού δεν έχει να φάει και εσύ έχεις να φας, τι ζωή μετάνοια κάνεις αν κλείνεις τα μάτια σου και εκείνος πεινάει. Αφού δεν τον ελεγείς με αυτόν τον τρόπο, ζητάς να σε ελεγείς ο Θεός και εσύ δεν ελεγείς. Αδελφοί μου, με όσα ακούσαμε όλοι μας, ακούσαμε λέω, γιατί πολλές φορές τα διάβασα για να σταθώ. Είναι η ψυχή ενός Αγίου που φωτισμένη από τον Θεό μας τα δίνει σαν σε τραπέζι να τα φάμε, να θρέψουμε την ψυχή μας, να την κάνουμε ψυχή όπως τη θέλει ο Κύριος. Γι' αυτό και εγώ προσπάθησα να σας τα μεταδώσω όσο μπορούσα από το τραπέζι του Αγίου, σε αυτό το τραπέζι εδώ, να την κάνουμε την ψυχή μας να ζήσει και να μετανοήσει και να ζήσει σωστά εν μετανοία όσος χρόνος της υπολείπεται ακόμη. Εύχομαι ο Κύριος να μας φωτίσει δια πρεσβειών του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Κάποιος από εσάς μπορεί να θέλει να πει. Να πω κάτι εδώ. Ευχαρίστω. Ότι η νηστεία δεν είναι και μόνο το φαγητό, είναι και η γλώσσα να μιλήσω. Και τα υπακούνται. Μια και ο αδερφός το τόνισε, το τονίζει ο Άγιος σε κάθε ομιλία, ότι η νηστεία είναι μέσο για να βγουν τα αγκάθια εκείνα που είπες αδελφέ Χρήστο. Βγάζει από τη ρίζα τα πάθη. Και ξέρετε πως το λέει. Για να το ακούσετε. Με την νηστεία φθείρεται το σωματάκι μας. Δεν παγιάνουμε, κρατωνόμαστε. Και πρέπει να την καταλαβαίνει την νηστεία το σώμα. Και λέει, όσο φθείρεται τούτο το σώμα εξωτερικά, τόσο πιο καινούρια γίνεται η ψυχή. Όσο φθείρεται το σώμα, τόσο πιο καινούρια γίνεται η ψυχή. Όσο ο έξω άνθρωπος φθείρεται, τόσο ο ένδον ανακαινίζεται. Που σημαίνει αυτό, για να γίνεται καινούρια η ψυχή, ότι βγαίνουν από μέσα και τα κάθια, τα ελαττώματα, η κατάκριση, ο φθόνος, το μίσος και ούτω καθεξής. Βγαίνουν αυτά σιγά 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 σιγά. Άλλος άνθρωπος, ναι για αυτά. Γιατί διαφορές της Εκκλησίας και ιεράρχες, οι μεγάλοι που είναι μέσα στον κόσμο και πολλοί, δεν βγαίνουν σήμερα μέσα και είναι χριστιανοί ορθόδοξοι να τα πούν αυτά στον κόσμο, να κηρύξουν το λόγο αυτό της νηστείας που είναι στις μέρες μας σήμερα. Βγαίνουν και λένε ή δεν μιλάνε καθόλου για αυτά τα πράγματα, δεν είναι καν φαίνονται, ή αν θα βγουν, θα μιλήσουν ή για πολιτικά να μην είναι, δεν είμαι πολύ σίγουρο, πάντως δεν θα μιλήσουν για το θέμα της νηστείας με τόση ακρίβεια να δώσει τον κόσμο να καταλάβει ότι πρέπει να ακούσουν και διαμέσω των καναλιών που βγαίνουν παντού. Δεν θα πούμε. Μιλάω για τις εφαρέσεις. Ναι, οφείλω να δώσω μια απάντηση πάνω σε αυτό. Οι κεφαλές Εκκλησίας για να φτάσουν οι πιο πολλοί σήμερα σε αυτό το αξίωμα, επαναλαμβάνω, όχι όλοι, οι πιο πολλοί καταφεύγουν σε άνομα μέσα. Πάνε και παρακαλάνε και κάνουν και τα χιλιά δύο. Χάνουν την αξιοπρέπεια την ανθρώπινη και από εκεί και πέρα δεν θα περιμένουμε και πολλά πράγματα. Ένα αυτό. Δεύτερο, θέλω να πω και κάτι άλλο. Είναι ένα είδος δικής μας τιμωρίας αυτό το πράγμα. Γιατί λέει η Αγία Γραφή μέσα ότι όπως είναι ο λαός θα δίνω και τους άρχοντες του στην κάθε εποχή. Άγιος είναι ο λαός, άγιοι θα είναι και άρχοντες. Κακός είναι ο λαός, κακοί θα είναι και άρχοντες. Μικρό είναι το ποσοστό των καρών, μικρό είναι το ποσοστό των αρχόντων. Έτσι μας παραγγέλει η Αγία Γραφή. Τώρα, ο καθένας μας οφείλει να πάρει τα μέτρα και να σταθεί δίπλα στη Γραφή, δίπλα στον Κύριο, δίπλα στους λίγους εκλεκτούς,
για να σωθεί. Γιατί θα έρθει η εποχή, πολύ πιο δύσκολη αδερφέ μου, που λένε οι πατέρες Εκκλησίας, ότι θα σωθεί εκείνος που σώζει από μονάχος τον εαυτό του. Ο σώζον την εαυτού ψυχή, σωθεί τον. Άλλος αδερφός κάτι, ορίστε. Τι ωραία το πας, πόσο γεύονται κάποιος να κάνει νηστεία σε αυτό το διάστημα. Η Εκκλησία μας έχει αρχίσει από την Καθαρή Δευτέρα, νηστεία. Λοιπόν, που τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο. Δηλαδή, θα χτυπήσει στους Ανέστη, τότε λύεται η νηστεία. Και για να γίνω πιο σαφής, η νηστεία είναι ανάλαδη. Δηλαδή, δεν τρώμε λάδι παρά μόνο Σαββατοκύριακο. Και βέβαια, αν πέσει καμία μεγάλη γιορτή που έχει καθορίσει η Εκκλησία μας, τότε θα φάμε. Δηλαδή, 25 Μαρτίου θα φάμε ψάρια. Ο υπόλοιπος χρόνος είναι χωρίς λάδι η νηστεία. Τώρα, από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις δυνάμεις του καθενός ανθρώπου. Εξηγώ. Υπάρχουν σώματα. Με την εργασία που κάνει. Υπάρχουν σώματα που είναι ασθενικά. Που βέβαια θα έχουν το πνευματικό τους, θα καταφύγουν εκεί και ο πνευματικός θα καθορίσει την ουσία. Θα πει εσύ δεν είσαι καλά, θα κάνεις κατάλυση από λάδι και δεν ξέρω από κάτι άλλο που θα καλύσει ο πνευματικός. Τα γερά όμως σώματα που αντέχουν, αυτά που κάθισα και εμένα είναι, υπάρχουν σώματα λέει, που κουλιώνται πολύ την ημέρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να μην το αστείευουμε το σώμα, ναι, γιατί είχα γνωρίσει άνθρωπο, κύριε, όχι με την πρόεδρο, εγώ ήδη προσωπικά, ο κύριε Μιχάλης Μουφίκρης είχε κάποτε ένα τέτοιο που δούλευε, πώς το λένε, ο Βεσέρας, και ένα εργάτη και μου λέει, αυτός είναι πανεπιστημιολόγητης, όλη η μέρα τραντάζεται, μου λέει, Κώστα, δεν τρώει όλη τη σαρκοστηλάδη μου. Δεν είναι θέμα, είναι θέμα αντοχής, ψυχής και δύναμης που στο λέει η ψυχή σου μέσα και υγείας. Μπορεί. Και υγείας. Θέλω να πω κάτι. Εάν δοκιμάσει κανείς την νηστεία όπως τη λέει η Εκκλησία με την προσευχή, σίγουρα θα ζήσει ένα άλλο κόσμο. Να το δοκιμάσει όμως. Με λόγια δεν γεύεσαι τίποτα. Το ωραίο φαγητό, να σου πούνε νόστιμο, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Μόνο άμα το δοκιμάσεις θα καταλάβεις τι φαγητό είναι. Άμα δοκιμάσουμε την νηστεία να δούμε τι μεγάλο αγαθό είναι, τότε καταλάβουμε. Δεν μπορούσε να το βάλει κύριε Μιχάλη ο Θεός στον παράδεισο να πει, μες στον παράδεισο, προσέξτε το αυτό, λέγεται νηστεία. Κάνετε το, μικρό πράγμα ο Θεός το έδωσε, δεν το έδωσε άνθρωπος. Για να το δώσει ο Θεός σημαίνει ότι είναι κάτι που σου οδηγεί στον Θεό. Σε βάζει στον δρόμο, δεν σε βγάζει. Άλλος αδερφός κάτι. Λοιπόν, για όλα αυτά να πω κάτι εγώ, αλλά να πεις. Δεν τα κατακρίνεται πολύ. Γιατί ως συνήθως... Λοιπόν, για να ακούσω τον Ιωσήφ. Αυτό είναι θέμα μεγάλο. Έλα Ιωσήφ, σε παρακαλώ. Είπαμε ένα σώμα. Σας είπα ότι δεν είναι μόνο η νηστεία, είναι και η γλώσσα. Κι άλλο ακόμα. Μάλιστα. Το παιδί είπε ότι αυτή η μεγάλη. Ναι. Και όλα αυτά που είπε. Το κύριο ρώτησε. Ναι. Πότε αρχίζει και πότε τελειώνει. Και απάντησα. Όλα εμείς αυτά τα ξέρω. Μάλιστα. Λέω του τώρα, πειθαρχεί το κάθε άτομο σε όλα τα. Ή αν πειθαρχεί κύριε Κώστα, και πειθαρχούμε όλοι μας και πρέπει να πειθαρχούμε, το κάνουμε. Λοιπόν. Ή έχουμε αποτέλεσμα. Να απαντήσω. Τώρα το να υποδεικνύουμε τι κάνει ο Κώστας. Ναι. Τι κάνει ο Χρήστος. Ναι. Τι κάνει ο Μιχάλης. Είναι να. Το σχετικό βόλεμα που θέλει ο καθένας μας. Ναι, ναι. Θέλω να επιτρέψτε μου να δώσω μια λεπτή απάντηση. Μια λεπτή απάντηση από μέσα από τα βιβλία τα Άγια. Από αυτό που ανέφερα προηγουμένως. Ανέφερα τον Πέτρο 1. Έκανε σοβαρότατο παράπτωμα. Τους Νινεβίτας 2. Μέσα στην αμαρτία στον Βούργο ήταν. Και είπα ο Πέτρος σε μια νύχτα μέσα και σε ώρες είπε ήμαρτον, θέλω να προσέξω εκείνο που θέλω να πω, οι Νινεβίτες τρεις ημέρες, ένας λαός ολόκληρος, ήμαρτον. Τους έφτασε τρεις ημέρες εδώ να σωθούν. Αυτό είναι αλληγορικό και έχει μεγάλη συγγνώμη από τον Ιωάννη. Πες το. Στο μέγεθος της νηστείας. Πού οφείλεται αυτό, θέλω να σε ρωτήσω ένα, πού οφείλεται η μία ημέρα, οι τρεις ημέρες. Στην ειλικρίνεια.
Όταν εγώ ήρθα στο δύο μήνες και το αγώνα σε καθημερινή βάση το διπλανό μου, τα ψυχήμα τρώει διπλή μεριά κρέατα. Και τρεις μήνες να κάνω αυτιά. Αλλά να συμπληρώσω λίγο που έτσι να πει. Ναι, θα μου θυμίσει να συμπληρώσω εγώ. Όλο το μεγαλείο της νηστείας είναι το πρόσωπο του Ιωάννης Προδρόμου. Είναι η προσωποποίηση της νηστείας. Αξιώθηκε ο Άγιος Ιωάννης Προδρόμου, ζώντας στο άκρο ας πούμε, της νηστείας, που κανείς μας δεν το αντέχει να το κάνει αυτό το πράγμα, να είναι ο πρώτος Άγιος στην τάξη, κατά τον κύριο. Αυτή είναι η προσωποποίηση της νηστείας. Σίγουρα είπε ο κύριος, ας πούμε, ότι η γενναία του και κάθε γενναία χωρίς νηστεία και προσευχή δεν σώνεται. Δηλαδή με γεμάτο στο μάχη δεν ανεβαίνει η προσευχή εδώ. Ασφαλώς δεν άντρε. Είναι όλα σχετικά και... Θέλω κάτι να πω στον Ιωσήφ και στον καθένα μας. Στον Ιωσήφ και στον καθένα μας. Για να μην βρισκόμαστε στην ίδια τάξη. Ανέφερα τα δύο παραδείγματα. Τι είναι εκείνο που τον Πέτρο, θα το συμπληρώσω εγώ, από την παράβαση, την άρνηση, τον οδήγησε στη μετάνοια, χωρίς αναβολή. Εμείς μιλάμε για βόλεμα, είπες προηγουμένως. Και αυτό είναι ο αναβολή, το βόλεμα. Ο Πέτρος χωρίς αναβολή. Οι Νινεβίτες χωρίς αναβολή. Ξέρετε τι είναι. Τώρα τη στιγμή εγώ αυτή μετανοώ και αρχίζω κάτι καινούριο. Εδώ και τώρα που λέει. Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η πρόθεση, η μεγάλη, η καυτή πρόθεση. Εδώ ο Αδάμ και η Εύα ζουν στον παράδεισο με τον Θεό μαζί και τον αγκάζουν από τα χέρια. Εμείς μιλάμε τώρα για να πάμε στον παράδεισο και λέμε να βολευτούμε. Μα πώς θα μιλάμε για βόλεμα στιγμή που μιλάμε για μετάνοια και τη στιγμή αυτή. Όλα αυτά που γίνονται, γίνονται για παιδεία δική μας και ουδοσία δική μας. Θα είχα πει σαν και κάτι, ή να τελειώσουμε. Άρα σε κύριε Θεού. Γυρνάει εδώ. Είπε ο κύριος πάλι ότι τα δεν μπορεί να τον άνθρωπο λέει τα εξερχόμενα, αλλά τα εξερχόμενα. Η νηστεία, καλή χρυσή και άγια, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και με την ειλικρινή μετάνοια, να πάμε στο πραγματικό, να οδηγήσει ο πραγματικός, γιατί ξέρω πολλούς φίλους μου, οι οποίοι λένε ας πούμε ότι εμείς θα πάμε το αστυνομικό εντάξει. Και τι θα σας απάντησε, παιδιά, εγώ. Το ότι καλώς πάτετε. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Αν δεν είναι πάρα ένα καλό προγραμματικό, όπως έχει αφαιρεθεί σε ένα καλό προπονητή, δεν μπορεί να φτάσει στο μετάλλιο. Θέλω να πω κάτι μετά από αυτά που στήκαμε μέσα. Σίγουρα, αν θέλουμε να πέσουμε και να αμαρτάνουμε, σίγουρα βρίσκουμε πολύ εύκολα παραδείγματα κακά. Από εμένα τον Αδάμ τον Κώστα μέχρι το μεγαλύτερο από όλους. Το δύσκολο, αλλά το ωραίο και το μεγαλείο είναι να διαχωρίσουμε για αυτά τα τυχόν μεγάλα σκάνδαλα και να στραφούμε στον Κώστα, στον Γιάννη, στον Νίκο και να πούμε Κώστα. Κώστα, τέλος, άσε, είναι δικό μας πρόβλημα να σου πεις. Και νομίζω ο Κύπρος, αυτό σημαίνει μετάνοια. Αδελφέ Βαγγέλη, σήμερα μιλάμε για μετάνοια και μετάνοια σημαίνει στρέφουμε στον εαυτό μου και όχι στον Γιάννη. Ούτε στον Κώστα. Να τον δείξω, κοίταξε τι έκανε. Αν τον αγαπάω, θα κάνω αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος. Η Εκκλησία, εμείς οι 10-20%, πενθύστε λέει για αυτόν που έκανε το παράπτωμα. Αυτό σημαίνει αγάπη. Έβαλε ολόκληρη εκκλησία για να προσευχηθεί να σωθεί ο άνθρωπος. Το αντιλαμβανόμαστε. Και δεν είπε κρεμάστε τον ανάποδα. Αυτό αξίζει. Ναι, δεν είπε κρεμάστε τον ανάποδα. Προσευχηθείτε για αυτόν, είπε. Και εμείς το ίδιο θα κάνουμε. Αυτό δεν είναι και το πράγμα. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, πάτε λοιπόν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτε λοιπόν, ευθύς της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, θέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, ανάρτων ημών των ευθυγούς σου, δώσε ημίν σήμερα, κάθος ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήρεμες το κυβέρνηση ημών. Και μη εξενέλθεις ημάς του πειρασμών, θα ρίσεις ημάς τον οδογενού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών,
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε το ψωμό του μας. Καλή δύναμη να έχουμε όλοι μας. Καλή νύχτα.